Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Τύπου Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης φιλοξενούμε τηλεφωνικά τον αναπληρωτή διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κομοτηνής, κύριο Στράντζαλη Αθανάση, ο οποίος θα μας ενημερώσει περαιτέρω για την πυρκαγιά την οποία ξέσπασε σήμερα στο χωριό Μίστακας. Κύριε Στράντζαλη, να σας καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας. Όπως προείπαμε, γύρω στις 2.30 το μεσημέρι ξέσπασε σε δασική έκταση κοντά στο χωριό Μίστακας πυρκαγιά. Κατέφτασαν αμέσως 13 πυροσβέστες και 6 οχήματα και θα θέλαμε να μας πείτε μέχρι αυτήν την ώρα πώς ακριβώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή η φωτιά είναι σε πλήρη έλεγχο. Θα μείνει ένα αυτοκίνητο μόνο εδώ πέρα μαζί με τον προϊστάμενο του πυροσβεστικού φυμακείου Ζαπών προκειμένου να κάνουν ένα καμιά ανασωπήρωση και συνέχεια θα αποχωρήσουμε γι' αυτό. Μάλιστα. Πόσα στρέμματα καταστράφηκαν από την δασική έκταση? Μια εκτίμηση είναι γύρω στα 20 στρέμματα. Γύρω στα 20 στρέμματα. Να πούμε ότι η φωτιά δεν ξέσπασε κοντά σε κατοικημένη περιοχή, οπότε δεν υπήρξε κίνδυνος για κάποια ανθρώπινη ζωή, είτε ακόμη και για τον οικισμό, έτσι? Όχι, 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 όχι. Ήταν σχετικά κοντά στο Μίστακα, ήταν γύρω στα 2 χιλιόμετρα, αλλά δεν υπήρχε κάποιος κίνδυνος, όχι. Ήταν μεγάλη η ένταση της πυρκαγιάς, γιατί βλέπουμε ότι και στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν και 6 οχήματα και 12 πυροσβέστες. Ήταν λίγο περίεργη φωτιά, επειδή είναι δασική μέσα σε δάσους μελεύκες και γόντουσαν κορμί και λοιπά και χρειαζόντουσαν και οχήματα και άντρες και αρκετό νερό, θα έλεγα, προκειμένου να την σβήσουμε πλήρως. Ο καιρός βοήθησε ή δυσκόλεψε τα πράγματα στην κατάσβεση της πυρκαγιάς? Τις τελευταίες μέρες και σήμερα ειδικά μας δυσκολεύει. Το βλέπετε και εσείς τι ένταση έχουν οι άνεμοι, όπως και αύριο. Είναι επικίνδυνη η μέρα. Τα αίτια της πυρκαγιάς έχουν γνωστοποιηθεί ή είναι υπό ερεύνηση ακόμη? Όχι ακόμη, όχι. Υπό έρευνα γι' αυτό. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Στράντζαλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.